μετά την καταγγελία από τον πολίτη, από την αγρότησα των πύργων Εορδέας, θα πάμε να κουβεντιάσουμε με την βουλεύτρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την κυρία Καλλιόπη Βέτα, την οποία έχουμε στη σύνδεσή μας. Βεβαίως, θέλω λίγο, προλογίζοντάς σας, κυρία Βέτα, να πω ότι αφορμή για την συνάντησή μας αυτή είναι η κοινή σας ανακοίνωση των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ της Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με αυτό το επίμαχο που κουβεντιάζουμε, με την καθυστέρηση των αποζημιώσεων του προανθικού σταδίου των αγροτών της περιοχής της Ανατολικής Εορδέας αλλά και της Λεκάνης του Αμιντέου. Πείτε μας λίγο για αυτή την ανησυχία που δημοσίως εκφράσατε. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στους παραγωγούς, στους καλλιεργητές, διότι αυτοί οι άνθρωποι μετά τις ζημιές που πάθανε μετά τον Απρίλιο του 2021 είναι αντιμέτωποι μόνο με έολες υποσχέσεις. Με έναν εμπεγμό από τη μεριά της κυβέρνησης, παρά τις διαβεβαιώσεις που έχουν από κυβερνητικούς βουλευτές, από τοπικούς παράγοντες, που νιώθουν πια ότι τους κοροϊδεύουν εδώ και μήνες. Τους διαβεβαιώνουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα πάρει τα χρήματα, τον επόμενο μήνα, και έχει περάσει πάνω από χρόνος. Και εγώ προσωπικά έχω κάνει ερωτήσεις και παρεμβάσεις στη Βουλή για αυτό το θέμα, αλλά και με τις άλλες δύο βουλεύτριες της Δυτικής Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Πέρκα και την κυρία Τελιδωρίδου, κάναμε τελευταία μία ερώτηση, όπου πήραμε την απάντηση ότι δεν δικαιούνται αποζημίωση από τον κύριο Στήλιο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε, αυτό έγινε στις 5 του Μάη. Αυτό δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση και στον αγροτικό κόσμο, αλλά και στην ίδια την κυβέρνηση, διότι μετά έσπευσε ο κύριος Λικουρέντζος να διαβεβαιώσει τους αγρότες ότι θα πάρουν τα χρήματα σαν να είναι όπως στο ανθικό στάδιο. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο υφυπουργός και τοπικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τους διαβεβαίωσε ότι από τις 20 έως τις 30 του Μάη θα πάρουν οπωσδήποτε τα χρήματα. Και ο κύριος Αμανατίδης, με μια προσβλητική ανακοίνωση, μάλλον συνέντευξη, μας είπε ότι εμείς λέμε έτσι, οι τρεις βουλεύτριες δηλαδή, γιατί θέλουμε να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας, χωρίς να σχολιάσει καθόλου την επίσημη απάντηση του κυρίου Στήλου, που είναι υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να σας πω με αυτές τις λεπτομέρειες που σας είπα, ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απαντήσεις, διαβεβαιώσεις από τη μεριά της κυβέρνησης. Εμείς ζητάμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, με αυτή την ανακοίνωση που βγάλαμε σήμερα, ζητάμε το άμεσο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, διότι με το ΦΕΚ που ψηφίστηκε προχθές και την ΚΙΕ, την κοινή υπουργική απόφαση ότι θα δοθεί ad hoc αποζημίωση στους καλλιεργητές, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρουμε δηλαδή πότε θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ζητάμε την πλήρη καθολική αποζημίωση των αγροτών. Όχι την οριζόντια πληρωμή. Διότι όπως ανακοινώθηκε το ΦΕΚ, και με τις προϋποθέσεις που βάζει, δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Και εγώ σήμερα δυστυχώς δεν άκουσα την κύριο που φιλοξενούσατε πριν, αλλά μιλάω συνεχώς με τους αγρότες και βρίσκονται σε μεγάλη αναστάτωση, διότι από το ΦΕΚ προκύπτει ότι μπαίνουν κάποιες προϋποθέσεις, αρκετές προϋποθέσεις, διότι είναι πρόγραμμα, μάλλον από ό,τι φαίνεται είναι ψέα, τα προηγούμενα ψέα όπως λέγαμε, ΚΟΕ δηλαδή, που βάζει προϋποθέσεις, δεν πληρώνει δηλαδή τις αποζημιώσεις, δεν θα ικανοποιηθούν δηλαδή τα πορίσματα των εκτιμήσεων με τη μορφή που είχαν συνηθίσει η παραγωγή, αλλά με κάποιο άλλο τρόπο. Άρα, από ό,τι φαίνεται, και όπως μου λένε και οι αγρότες, και από ό,τι φαίνεται και από το ΦΕΚ, θα πάρουν πολύ λιγότερα χρήματα. Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί ένας καλλιεργητής μου έλεγε ότι εμείς αντί για 1.000 ευρώ περίπου το στρέμμα, θα πάρουμε γύρω στα 150 με 200 ευρώ το στρέμμα. Δεν σας το λέω αυτό με σιγουριά, είναι η εκτίμηση του αγρότη που μου μίλησε το πρωί. Θέλω να πω ότι βρίσκονται σε πολύ μεγάλη αναστάτωση οι άνθρωποι, διότι διανύουν ήδη τη δεύτερη χρονιά, έχουν ήδη χρέη από την προηγούμενη χρονιά, δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν, να πληρώσουν μεροκάματα για το μάζεμα φέτος, και όλα αυτά δημιουργούν τεράστια αναστάτωση. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η φροντίδα για τον πρωτογενή τομέα από τη μεριά της κυβέρνησης. Αφήνει τους αγρότες στο έλεος των φυσικών καταστροφών, χωρίς αποζημίωση, χωρίς να φροντίζουμε να, με
με τέτοια ασφυξία οικονομική να βγάλουν τη χρονιά οι άνθρωποι. Η οικονομική ασφυξία έχουν όλα τα νοικοκυριά, αλλά έχουν και οι αγρότες με τα αγροτοϊφόδια που έχουν εκτοξευθεί με τα καύσιμα, με τα αγαθά που στο σούπερ μάρκετ που πρέπει να πάνε να αγοράσουν και είναι πανάκριβα γενικά η ζωή μας, ο πληθωρισμός που έχει περάσει το 10,2%, όλα αυτά δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για όλους μας. Γι' αυτό όσο νωρίτερα φύγουν με εκλογές βέβαια αυτή η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, τόσο καλύτερα θα είναι για τη χώρα. Χρειάζεται η χώρα οπωσδήποτε μια πολιτική αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βέτα, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.